Για το τι γίνεται με την οικονομία, αλλά κυρίως έχουμε όλη μια αγωνία. Τι περιμένουμε το χειμώνα που έρχεται. Κύριε Κόλλια, καλό σας απόγευμα. Καλώς ορίσατε σήμερα στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω η λέξη πόλεμος, ενεργειακός πόλεμος είναι η πιο αρμόζουσα για να περιγράψει το πώς θα βαδίσουμε τους επόμενους μήνες πανευρωπαϊκά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Βρισκόμαστε μέσω ενός ενεργειακού πολέμου, ο οποίος μάλιστα αναμένεται να διαρκέσει ίσως και αρκετά χρόνια. Είναι ενδεικτικές εξάλλου πρόσφατες δηλώσεις που ουσιαστικά περιγράφουν ένα μείζον ενεργειακό πρόβλημα για τα επόμενα 3, 4 ή και περισσότερα χρόνια. Αυτός όμως θα είναι ο πιο σκληρός χειμώνας που θα επηρεάσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις πανευρωπαϊκά. Κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό που έρχεται? Έχουμε καταλάβει όλοι τις δυσκολίες αυτού του χειμώνα? Ή έχουμε κατανοήσει απλά ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, αλλά δεν γνωρίζουμε όλες τις παραμέτρους? Νομίζω σε μεγάλο βαθμό καμία χώρα πανευρωπαϊκά δεν ήταν προετοιμασμένη για αυτόν τον δύσκολο χειμώνα, καθώς η πηγή του προβλήματος ξεκινά με την περσινή ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τα μέτρα και οι κυρώσεις που έλαβαν οι ευρωπαϊκές χώρες και σταδιακά η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δύσης γενικότερα και Ρωσίας. Νομίζω κανείς δεν περίμενε ούτε οι πολεμικές επιχειρήσεις να διαρκέσουν τόσο πολύ, ούτε να κλιμακωθεί τόσο πολύ σε αυτόν τον βαθμό η ένταση μεταξύ της Ευρώπης και της Ρωσίας. Δυστυχώς όμως εκεί βρισκόμαστε τώρα. Ο πρόεδρος Πούτιν και η Ρωσία χρησιμοποιεί τις ενεργειακές εξαγωγές, το φυσικό αέριο κυρίως, ως στρατηγικό όπλο με στόχο να προκαλέσει προβλήματα και στο εσωτερικό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε κυβερνήσεις να κλειδονίζονται και να αποσταθεροποιούνται. Η Ιταλία είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Φοβάμαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλα. Και αυτό σημαίνει ότι αρκετές χώρες μπορούν να μπουν σε μια δίνει εσωτερικής πολιτικής και κυρίως κυβερνητικής αστάθειας. Εδώ επιτρέψτε μου μία παρένθεση. Ευελπιστώ και ελπίζω και εύχομαι η Ελλάδα να μην είναι μία από αυτές. Κλείνει η παρένθεση. Και επίσης σε ό,τι αφορά την συνοχή της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλώντας ρήγματα πέρα από τον παραδοσιακό βορρά-νότο που υπήρχε ως ρήγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και Ανατολής και Δύσης. Είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία η οποία χρήζει αποφασιστικών μέτρων και θα έλεγα θαραλέων αποφάσεων για να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να την αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω αν είμαι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος, γνωρίζω όμως ότι αυτός ο χειμώνας εξαιτίας του ενεργειακού κόστους θα έχει ένα τεράστιο κόστος σε όλα τα πορτοφόλια, σε όλα τα νοικοκυριά. Δηλαδή, αν έτσι μπορούμε να επιχειρήσουμε μία προσέγγιση των καταστάσεων που θα βιώσουμε, θα έχει να κάνει με υψηλούς λογαριασμούς, το οποίο ενδεχομένως να δυνατούμε να πληρώσουμε, υπάρχει κίνδυνος να μείνουμε χωρίς ρεύμα, να μην μπορούμε να θερμανθούμε? Σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή, καθημερινότητας νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τι διαβλέπετε? Είναι μια δύσκολη πρόβλεψη για τον εξής λόγο. Δεν γνωρίζω παραδείγματος χάρη αν ο Πούτιν, η Ρωσία θα συνεχίζει να, αν με επιτρέψετε τον όρο, να παίζει με τη στρόφιγγα, να ανοίγει και να κλείνει τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου. Όπως το λέτε. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, σε βορειοευρωπαϊκές χώρες με πολύ υψηλότερο βαθμό εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, υπήρχαν οι προβλέψεις ότι πιθανόν να χρειαστεί ακόμα να μπει και δελτίο στην ενέργεια. Όταν αναφέρεται αυτό σε χώρες όπως η Γερμανία, αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα του προβλήματος. Σίγουρα οι υψηλοί λογαριασμοί ρεύματος και φυσικού αερίου θα είναι ο πιο έντονος αντίκτυπος του ενεργειακού προβλήματος, της ενεργειακής κρίσης που περνάει η Ευρώπη, και όχι τυχαία αυτός ο χειμώνας συγκρίνεται με τους δύσκολους χειμώνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για να σκεφτούμε την αναλογία. Και ταυτόχρονα έχουμε, λόγω του υψηλού πληθωρισμού, αυξημένο κόστος σε όλα τα επίπεδα σε ό,τι αφορά το
καλάθι της νοικοκυράς, να το ονομάσω έτσι. Εξού και η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει κατά 75 μονάδες βάσης τα επιτόκια. Αυτό σημαίνει υψηλότερο κόστος δανεισμού και ταυτόχρονα θα λειτουργήσει επιβραδυτικά για την οικονομική ανάπτυξη. Μπορεί δηλαδή να θέσει την ευρωπαϊκή οικονομία σε μια ταχύτητα ύφεσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι λοιπόν μια πολύ δύσκολη και σύνθετη συγκυρία που πρέπει να επιχειρήσουμε να διαχειριστούμε. Στην Ελλάδα βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μία ακόμα παράμετρο προβλημάτων και αυτό έχει να κάνει με το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον. Αναφέρομαι προφανώς στην Τουρκία και την παρόξυνση των τουρκικών δηλώσεων σε βάρος της χώρας μας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα περιβάλλον που δεν επιτρέπει, αν θέλετε, εφησυχασμό, πολύ δε περισσότερο δεν επιτρέπει περιόδους κυβερνητικής αβεβαιότητας και αστάθειας. Και τέλος, εκτιμάτε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι ικανά, είναι αρκετά ώστε στις ανακοινώσεις που επίκειται εντός των επόμενων ημερών ορών από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να παρακολουθήσουμε εκεί μέτρα που να είναι ένα πραγματικό αντιστάθμισμα με τα πραγματικά οικονομικά προβλήματα? Η ευχάριστη είδηση που αφορούσε στην ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ, 7,7 το τρίμηνο που μας πέρασε, δημιουργεί ένα πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο της τάξης περίπου των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όμως δεν πρέπει να έχουμε την παραμικρή αυταπάτη ότι οποιοδήποτε προϋπολογισμός, οποιασδήποτε χώρας, δεν αναφέρουμε μόνο στην Ελλάδα, έχει την δυνατότητα να σηκώσει αυτό το τεράστιο δημοσιονομικό βάρος. Συνεπώς, παρόλο που θα υπάρξουν μέτρα ελάφρυνσης, αυτά δεν θα είναι ένα πλήρες αντιστάθμισμα του κόστους που όλοι μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα καταβάλουμε τους επόμενους μήνες. Απλώς θα είναι μια προσπάθεια να μειωθεί, να αμβληθεί αυτή η επίπτωση που θα έχει στις τσέπες μας το ενεργειακό κόστος και ο πληθωρισμός συνολικότερα. Απόλυτα σαφής, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Επίσης.